Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε βράδυ λίγο πριν, μάλλον ένα λεπτό πριν τις 12 τα μεσάνυχτα, ημέρα σε Τρίτη σήμερα, και είχαμε αγωνιστική δράση με τον αγώνα του ΠΑΟΚ στην Ιρλανδία με την Bohemians. Έχασε ο ΠΑΟΚ 2-1 και τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λουντογκόρετς έφερε 1-1 ο Ολυμπιακός. Δεν είναι καλά τα αποτελέσματα, αυτή είναι η αλήθεια. Βεβαίως υπάρχει το περιθώριο της ανατροπής στην Τούμπα για τον ΠΑΟΚ, στο δεύτερο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός θα έχει δύσκολη αποστολή στο δεύτερο παιχνίδι. Θα τα πούμε όλα αυτά. Θα ασχοληθούμε βεβαίως αναλυτικά με τον ΠΑΟΚ για το τι έγινε σήμερα στο παιχνίδι. Θα δούμε και στιγμιότυπα του αγώνα παράλληλα. Αλλά θα ξεκινήσουμε αμέσως την εκπομπή. Θα πάμε στο πρώτο σχόλιο, γιατί όπως είπαμε και από χτες, θα έχουμε μαζί μας τον Μιχάλη τον Λεοντιάδη. Είδαμε το παιχνίδι όλοι. Άρα θα πάμε στην πρώτη σύνδεσή μας με τον Μιχάλη του Λεοντιάδη, τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους. Είπαμε λοιπόν ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το περιμέναμε λίγο διαφορετικό, όχι λίγο, αρκετά διαφορετικό από αυτό που είδαμε τελικά. Περιμέναμε τον ΠΑΟΚ καλύτερο, νομίζω, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Και θέλω λίγο να μου κάνεις μια ανάλυση έτσι πώς είδες εσύ το παιχνίδι, το σημερινό μάτς. Νίκο, εγώ είδα πολλά πράγματα που δεν μ' αρέσαν. Στην ομάδα πρώτα είναι απίθαρχη. Η ομάδα που περίμενα να έχει πειθαρχία. Δεν μπορεί τώρα η Σίτη να βγαίνει έξω από τη μεγάλη περιοχή, να έχει πέντε παίχτες μέσα στη μεγάλη περιοχή και στη μικρή και να μισουτάρει από 35, από 35 μέτρα να κάνει το κόλ. Δεν μπορεί η Σίτη να με κουβαλάει μπάλα στο κέντρο. Εγώ δεν θέλω να με κάνει το παιχνίδι, ρε αδερφέ. Εσύ είσαι αμυντικό χάβ. Έχω στην μπάλα, δώστε να κάνει. Έχω επιθετικό το κακά, άσχετα που δεν πήγε καλά, έτσι. Δεν πήγε. Άσχετο το ένα, άσχετο και το άλλο. Έχω το χάπ που θα με κάνει το παιχνίδι. Μετά είναι ο Μπίσεσμαρ που μπήκε και θα κάνει το παιχνίδι. Δηλαδή έχω εκεί χάπ. Άμα είναι τα αμυντικά χάπ να με κουβαλάνε πάρα και να με σουτάρει έξω από τις μεγάλες περιοχές. Ο Τσόλης τώρα μπήκε αλλαγή με σουτάρει από 40 μέτρα ενώ αριστερά είναι μόνος του άλλος. Δηλαδή αυτό είναι απειθαρχία. Δεν λέω ότι ο Τσόλης δεν ήταν κακός ή καλός. Έτσι. Καμία σχέση. Εγώ μιλάω για την πειθαρχία γιατί άμα δεν έχει πειθαρχία η ομάδα δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Ναι. Εγώ περίμενα να είναι σοβαρή ομάδα, δεν την είδα σοβαρή. Αλλιώς μου τα είπε ο Στέλιος εχθές. Ότι θα είναι σοβαρή, πού την είδε σοβαρή την ομάδα. Τι είναι αυτή, είναι σοβαρή ομάδα. Θα μου πεις είναι αρχή, αυτό το δέχομαι. Ναι, είναι αρχή ακόμα, δεν γκρινιάζω έτσι. Γιατί με ένα κακό ΠΑΟΚ πήρα αποτέλεσμα, Νίκο. Με ένα πολύ κακό ΠΑΟΚ πήρα αποτέλεσμα. Ναι, γιατί το γκολ το του Ολιβέρα μπορεί να αποδειχθεί χρυσό, βέβαια δεν πιάνεται. Εκατό τώρα, Νίκο. Δεν έχουν τίποτα, εντάξει, έχουν δυνατότητες και κατάσταση έχουν, αλλά νομίζω τώρα το πάση κύμα το παίξει ο ΠΑΟΚ σε κάτι τρίλεπτα, τετράλεπτα χάνει και μπάλα. Δηλαδή, άμα έχω τα χάφ μου γρήγορα, μπορώ να κάνω επιθέσεις και να χαθεί μπάλα. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα, ακριβώς. Το οποίο έχουμε. Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη, γιατί τα λέμε όλα εμείς, έγινε μετά από το 72. Ναι, με τις αλλαγές. Όταν γίνανε οι αλλαγές, μπράβο, γιατί μέχρι το 72 ήμασταν. Άστα να πάνε. Έτσι, εμείς τα λέμε όλα και δεν κρυβόμαστε από κανέναν. Και δεν καταλαβαίνουμε και κανένα φυσικά. Άσχετο αυτό. Να πούμε στον κόσμο ότι ο Καγκάβα ήταν μέτριος. Ο Ελκαντουρί ήταν μέτριος. Επίσης... Λοιπόν, ο Καγκάβα ήταν πολύ κακός. Ο Ελκαντουρί ήταν πολύ κακός. Άστα μέτριος, Νικό. Θα τα λες όπως είναι τα πράγματα. Δηλαδή δεν κρύβω κανέναν εγώ. Εγώ τα λέω όπως είναι τα πράγματα. Λοιπόν, η ομάδα είναι σε προετοιμασία, αυτό το δέχομαι. Αλλά να μην μπορούν να κάνουν τρία μέτρα πάσα και να με κάνουν λάθος πάσα σε τρία μέτρα, αυτό δεν είναι η κατάσταση. Είναι να μην πω τι. Μάλιστα. Γιατί έχουν κρίσει 42 πάσες λάθος στα 5 μέτρα. Αυτό που οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν παιχνίδια. Νικό. Λοιπόν, επειδή δεν ακούω τα ποδαράκια ακόμα, το περνάω λίγο στο τούκου. Αλλά στα τρία μέτρα μπορούμε να δώσουμε άνετα την πάσα. Τώρα εδώ μεταξύ, σε μια δόση εκεί που γυρνάει πίσω την μπάλα και ποιος πήγε να την κοντρολάρει μέσα στη μεγάλη περιοχή, πήγε να του σκοτώσει. Νομίζω Βιερίνη, αλλά δεν ξέρω. Δηλαδή πολλά λάθη, αλλά είναι προετοιμασία ακόμα. Τα ποδαράκια δεν ακούνε γιατί οι πάσες άλλες φορές δίνονται σιγανές, άλλες φορές δίνονται πολύ δυνατές και δεν μπορεί να την κοντρολάρει ο παίκτης, έτσι. Αυτό είναι από την κούραση, βγαίνει από την κούραση, από την προετοιμασία. Αλλά να σας πω κάτι. Λοιπόν, δεν πλαγιοκοπούμε. Φάσεις δεν γίνονται. Ο Ζίβκοβιτς, ρε παιδιά, σήμερα ή έπαιζε ή δεν έπαιζε και κακώς τον έβγαλε σε αυτό το λεπτό. Τον έβγαζα στο ημίχρονο γιατί δεν είχε ακουμπήσει την μπάλα.
Και άλλο είναι πρέπει να βγάλει στο ημίχρονο. Πιστεύω και τον Εσίτη πρέπει να βγάλει στο ημίχρονο. Εσίτη, Ελκαντουρί και Ζήφκοβιτ, και του τρει. Ακριβώ. Και ο Γκαγκάβα. Και ο Γκαγκάβα. Έτσι ακριβώ. Έχει 5 αλλαγέ. Φρεσκάρισε την ομάδα. Βάλει του 10 λεπτά του 45, βάλει μου 2. Και στο 55 βάλει μου άλλου 2. Ναι. Απλώς Μιχάλη έφαγε τον γκολ ο Πασχαλάκης, έτσι όπως το φαγεί, γιατί φέρει ευθύνη μπάλα, πάει πάνω του και του φεύγει μπάλα και τρώει γκολ, ας πούμε. Δηλαδή, δεν δηλαδή να το σχολιάσω, αυτό τώρα γίνεται να το σχολιάσω. Αυτός πρέπει, πρέπει να μπει και μέσα στα αποδυτήρια και να βαρούσε το κεφάλι του στον τοίχο. Μετά στη λήξη. Εντάξει, αυτά τα γκολ δεν τρώγονται τώρα. Επαγγελματίες να το φύλακες τώρα, εντάξει, με τόσα μπάτς, να φας τέτοιο γκολ. Από 35 μέτρα, 32 μέτρα. Δεν γίνεται. Να φας τέτοιο γκολ δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Άμα δεν μπορείς να την πιάσεις, απέκρουσε την να πάει κόρνερ, είπα. Ναι. Κανονικά έτσι λέει ότι είχε πολύ κόσμο μπροστά του και δεν μπορούσε να δει και κάτι τέτοια έλεγε. Μετά τη λήξη του αγώνα. Εδώ είναι το γκολ που βάζει ο Πάο και η μείωση του σκορ από πολύ ωραία σέντρα του ΣΒΑΠ. Μ' άρεσε ο Τιφέρα που κάνει τη... Πήγε στην άμυνα, δηλαδή μπροστά τρέχει το παιδί, να ξέρεις. Ολιβέρα. Ναι, Ολιβέρα. Και εδώ χάνει μια ευκαιρία μόνος του από αριστερά να κάνει ναι. Το γκολ δεύτερο. Δεύτερο γκολ να κάνει. Δηλαδή, εδώ Νίκο, έχω αίσθηση από αριστερά που βγήκε για το πρώτο δοκάρι εκεί πέρα. Εκεί πέρα δεν πλασάρεις, Νίκο, είναι κλειστή γωνία. Μπράβο ρε Νίκο Πετρουλάκη, την κυρίζεις την μπάλα. Έτσι, γυρίζει, θα δει το επιτυχό χάμα, την κάνει γκολ. Δηλαδή δεν γίνονται όλα έτσι, ρε παιδιά. Ναι. Και υπάρχει μια φάση, Μιχάλη, την οποία θα πιστεύω να τη δουν, να μας τη δώσουν λίγο τα παιδιά από το κοντρόλ. Ναι. Είναι μια φάση όπου βγαίνει εδώ ενώ πίσες βαρ. Κοίτα εδώ, αυτή τη φάση. Αυτό είναι πέναλτι, Νίκο, είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι, αλλά ο διαιτητής ήταν να μην πω ότι ήταν εντάξει. Άφησε και το πολύ το δυνατό το παιχνίδι. Να σε πω κάτι πριν από τα. Ο τερματοφύλακας τους ήταν τόσο ηρωνία. Δηλαδή έπαιρνε την μπάλα, ξαναέπαιρνε μπροστά, έστειλε την μπάλα. Ξαναπήγαινε μπροστά, έπρεπε να τον κάνει 8 κίτρινες. Δηλαδή ήταν 5 λεπτά, 10 λεπτά. Θα βγάλει ο τερματοφύλακας από καθυστέρηση εκεί. Θα μπορούσε να τον βγάλει κάρτες. Εντάξει, το άφησε το μάτς. Για να δούμε τη φάση αυτή, εδώ είναι η φάση. Νίκο, σε λέω την είδα. Γιατί αφήνει πλεονέκτημα. Αφήνει πλεονέκτημα, μας τρελάνει. Νίκο, την είδα. Εντάξει, να σε πω κάτι. Άμα δεν πάει ο Σφιντεύσκι μετά να σπασάρει, θα το δώσει πέναντι, να ξέρεις. Γιατί δεν πήρε ο Σφιντεύσκι την μπάλα. Άμα σταματήσει και ο Σφιντεύσκι, πιστεύω να το δώσει. Γιατί μετά σουτάρει ο Σφιντεύσκι, θα πάρει την φάση. Σουτάρει στην κλειστή γωνία για να κάνει γκολ ο Σφιντεύσκι. Και εκεί θέλει σπάση του μπάλα, Νίκο. Κοίτα εδώ, ρε φίλε. Μα το τραβάει κανονικά μέσα στην περιοχή και είναι πέναντι. Ότι είναι πέναντι είναι 100%. 100% και ξέρουμε ότι... Το κοράκι είναι μπροστά. Νίκο, ξέρουμε ότι στα πέναντι δεν έχει τέτοιο, έτσι αφήνει τις φάσεις, δεν έχει πλεονέκτημα. Έχει σταματάνε όλα, το ξέρεις. Όταν γίνεται πέναντι, δεν έχει πλεονέκτημα. Θέλουν 15 να πάρουν την μπάλα, δεν έχει πλεονέκτημα, έχει πέναντι. Ο νόμος τη λέει, έτσι. Ο κανονισμός τη λέει. Ναι. Ο κανονισμός τη λέει όταν γίνεται πέναντι, δεν υπάρχει να αφήσουμε τη φάση. Παιδιά, συγχρονίζουμε πέναντι. Και στο 92. Στο 92 τώρα, είναι φάση του 92. Έπρεπε να σφίλει, να το δώσει. Έπρεπε να το... Εκεί διαμαρτυρόταν ο Μπίσεσβαρ, διαμαρτυρόταν συνέχεια. Πήγε, έγινε ένα φάουλ μετά στο κέντρο, πήγε διαμαρτυρήθηκε και φυσικά και το κίτρινο σε κρόνα κάνει την κίτρινη κάρτα και με στη μεγάλη περιοχή πάλι εκεί στο που κέρδισε φάουλ η Ιρλανδή, πάλι εκεί πάλι τον έλεγχε. Δηλαδή, δεν το πει. Εν τω μεταξύ, Μιχάλη, στον γκολ εδώ που τρώει ο Πάουκ, το 1-0, στο 1-0 που τρώει ο Πάουκ, γίνεται μια φάση αριστερά, έχει φύγει ο Βιερίνια. Και τρέχει να τον καλύψει ο Μιχαηλίδης και μπερδεύεται και χάνει την μπάλα ο Μιχαηλίδης. Δηλαδή από λάθος έγινε η διαδικασία, το πρώτο γκολ. Και το δεύτερο πάλι από λάθος. Δηλαδή το δεύτερο δεν είναι από λάθος, Νίκο, είναι μικρό παιδί. Δεν τρώγεται. Δεν τρώγεται. Το τερματοφύλακα, αυτό σου λέω. Δηλαδή γίνανε δύο λάθη που αυτός εδώ. Κοίτα, το πρώτο λάθος γιατί είχαμε παίκτες μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα μπορούσε να καλυπτεί. Το δεύτερο πώς θα καλυπτεί, Νίκο, ο τερματοφύλακας είναι. Ναι. Κανονικά θα έπρεπε να την πιάσει την μπάλα ο Πασχαλάκης. 100%. Δεν πρέπει να τρως στην Ευρώπη τέτοια γκολ. Βέβαια. Η μπάλα σου πάει πάνω τώρα και σου φεύγει και μπαίνει μέσα. Δηλαδή είναι απίστευτο. Είμαι ικανοποιημένος εγώ από το αποτέλεσμα γιατί ήταν πολύ κακός ο ΠΑΟ. Έτσι εδώ μέσα είναι άλλο μάτς.
με τον κόσμο, με τη ζέστη, με καιρικές συνθήκες άλλες εδώ μέσα. Νομίζω ότι δεν μ' αρέσανε, Νίκο, αυτοί οι αντίπαλοι. Εντάξει, μπορεί τώρα ό,τι και να λέμε, εντάξει, είναι δυνατή από στη μέρα. Τώρα λέγανε, εντάξει, από τεχνική κατάρτιση είναι πολύ, πολύ πίσω είναι το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω, εκεί της Ιρλανδίας. Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει. Εκτός αν μας δείξουν άλλο αυτό εδώ μέσα, που μπορεί να εκεί γίνει και αυτό, έτσι. Πάντως το πρώτο μάτς, σαν ομάδα αυτή, δηλαδή, δεν μ' αρέσαν, έτσι. Γιατί ήταν πολύ κακό στο ΠΑΟΚ και πήρα και αποτέλεσμα. Με τέτοιο κακό ΠΑΟΚ πήρα αποτέλεσμα. Φανταστείτε τώρα, δηλαδή, ο Ζίβκοβιτς τώρα, που το ξέρουμε όλοι, για μένα ήταν ο χειρότερος παίκτης. Ποιος ο Ζίβκοβιτς, που λέγαμε να βγάλει αυτό το κάστανο από τη φωτιά. Ναι, βέβαια, εξής αυτό που μετράει, το άσχημο είναι μόνο η ήττα. Γιατί δεν μαζεύεις βαθμούς από την Ευρώπη. Καταλαβες. Δηλαδή. Εντάξει, μπορεί να κάνεις ένα άσχημο μάτς. Όλη η δουλειά είναι να προκριθείς, να μπεις στους ομίλους και εκεί πέρα μετά να μαζεύεις βαθμούς εκεί στους ομίλους. Όλος ο σκοπός είναι να μπεις στους ομίλους, Νίκο. Ναι, εντάξει. Και έτσι, εδώ έχεις ένα μάτς. Έχεις ένα μάτς να τους βάλεις εδώ μέσα τρία κόλλα να προκριθείς. Έτσι και με 2-0 προκριθείς, εγώ λέω 3. Γιατί άμα παίξω έτσι, πάλι δύσκολα θα είναι, έτσι. Πρέπει να ανεβάσω απόδοση. Αυτό δεν είναι ο ΠΑΟΚ. Να σας πω κάτι τώρα που είδα. Λοιπόν, για το πίστευμα που λέγαμε, παιδιά, μπήκε και ανέβηκε ο ΠΑΟΚ όλος. Που λέγαμε για το πίστευμα. Πραγιοκοπήσει με το Τσιόλι. Έκανε μια ευκαιρία δίπλα από το δοκάρι του, το πλασέ το, με το φαρτσάκι πήγε να πλασάει τώρα το φύλακα, δεν του βγήκε, εντάξει. Αλλά να σας πω κάτι, από την ώρα που μπήκε ο πίστευμα, είχαμε κρατήματα μπάλα στο κέντρο, στο επιθετικό κομμάτι της ομάδος. Το Τσιόλι, φυσικά, μπήκε ο Τσιόλι, είχαμε τρεξίματα. Δεν ξέρω αν ήταν τακτική του προπονητή αυτή ότι. Να βάλει πρώτα τους πρώτους και μετά να βάλει αλλαγές στο Τιόλι και τον... Νομίζω άργησε. Ναι, εγώ θα τους έβαζα 45, το είπα έτσι, Νίκο. Εγώ νομίζω ότι άργησε και εγώ, αυτό συμφωνώ μαζί σου. Νομίζω ότι άργησε, γιατί να σε πω κάτι. 1-0 ήταν το ημίχρονο, νομίζω στο 46 έπρεπε να κάνει 1-2 αλλαγές. Στο 46? Ναι. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά, υπάρχει κάποιος παίκτης που σου άρεσε ιδιαίτερα? Κοίτα, ένας που διασώθηκε είναι ο Ολιβέρα. Νίκο, που έβαλε και τον γκολ σε πολύ καλή κεφαλιά. Μέσα από τους δύο στόπερ πήρε την κεφαλιά και έμεινε μόνος, ξεμακάρτους και το έκανε τον γκολ. Έτρεξε. Νίκο, δεν είναι ακόμα έτοιμη η ομάδα. Φάνηκε αυτό, να ξέρεις. Ναι. Έτσι. Και οι τηλεθεατές που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή τώρα να ξέρουν ένα πράγμα, ότι η ομάδα δεν είναι έτοιμη και δεν είναι αυτή η απόδοσή του. Θα ανεβεί η ομάδα. Πιστεύεις δηλαδή ότι δεν έχει ακόμη παιχνίδια στα πόδια της η ομάδα? Έτσι ακριβώς. Πολλά λάθη τώρα στο κέντρο, Ρενίκο. Οι πάσες λάθος, δηλαδή όλοι. Ο Μιχαηλίδης, μπαμπαμπούμπα, ο Βαρέλα, μπαμπαμπούμπα. Αυτό πρώτη φορά το είδα. Εντάξει, θα με πεις, είναι νωρίς ακόμα προετοιμασία. Το αποδέχομαι. Είναι φοβισμένοι ακόμα, γιατί δεν ακούν τα ποδαράκια. Και καλά κάνουν, για μένα που διώχναν και την μπάλα. Λέει, ας να φύγει από εδώ, να τελειώνουμε. Ένα θέμα που είναι και το είχες πει εσύ και χτες, είναι το θέμα των αργών παιχτών στο κέντρο. Δηλαδή οι δύο οι κεντρικοί, ο Σβάμπ και ο Εσίτ, είναι αργοί παίκτες. Και αυτοί ήταν γρήγοροι άλλοι, αντίπαλοι. Γι' αυτό χάσαμε το κέντρο στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό ήταν η ιστορία. Και επίσης αυτός εδώ, εμένα μου άρεσε αυτός που βάλει τα δύο γκολ, ο Κόουτ. Αυτός που βάλει τα δύο γκολ, πολύ καλός παίκτης. Ο μόνος που διασώθηκε είναι αυτός. Ναι, πολύ καλός. Και έχει κάνει άλλη μια ενέργεια στο δεύτερο, μου να θυμάσαι. Από το πουσούταρε το τρίτο να το κάνει το κόλ, αλλά εντάξει, ναι. Να κάνει και άλλο γκολ και να αναγκαστεί. Εκεί την έπιασε, ναι. Εκεί την έπιασε. Αυτό έγινε. Τώρα, όσον αφορά τη ρεβάνς με τον κόσμο στο πλευρό, με τη 40 βαθμή θερμοκρασία, με το ένα, με το. Γιατί εκεί πέρα είδα τον Λουτσέσκου που λόβερ φορούσε. Δηλαδή, ναι. Πρέπει να ήταν. Η θερμοκρασία εδώ έχουμε 40 βαθμούς και εκεί φορούσανε πουλόβερ. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ θα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Όσο βλέπω τη φάση, Μιχάλη, του 92, ότι δίνει πιο πολύ ο διαιτητής. Λοιπόν, κάτσε να την ξαναδείξουμε λίγο τη φάση. Το τραβάει, σε λέω, είναι πέναλτι. Το έχω δει 50 φορές, θα σε πω κάτι όμως. Εντάξει. Δεν το έδωσε. Τι να κάνω. Δώσ' το μπροστά. Είναι στα 3 μέτρα. Είναι στα 3 μέτρα. Ναι. Διαμαρτύρεται και ο πίσω μα. Του λέει, τι κάνεις, να τραβάει. Του το λέει και όλα μαζί στη φάση καλά. Του το λέει. Ναι. Άκου να δεις, ρε φίλε. Να εδώ. Το λέει με τραβάει. Ναι. Τι κάνεις, του λέει, ρε. Μπέναλτι. Ναι.
Ο Μπίσμαρ καλά λέει, έτσι είναι. Και μετά τη λήξη του αγώνα στα ποτήρια το έλεγε. Λέει, παιδιά, με τράβηξε. Και είναι στο 92 αυτή η φάση. Λέει, με τράβηξε καθαρά και έχει δίκιο ότι το τράβηξε. Και διαμαρτύρεται και ο... και τρώγει κίτρινη κάρτα ο Κούρτιτς. Ναι. Διαμαρτύρεται και αυτός. Εδώ, κοίτα. Ναι. Καλά, αυτό, δε... αυτό, συγγνώμη, δεν είναι ανατροπή, ρε παιδιά. Τρελαθούμε τελείως. Είναι πέναλτι, Νίκο. Είναι πέναλτι, είναι πέναλτι. Δεν έχει, δηλαδή μιλάμε... Για αυτό τα προκληματικά, λέω, δεν βάζουμε το ΒΑΡ. Γιατί και αυτά είναι παιχνίδια, ρε παιδιά, και πρέπει να έχει βάρ και στα προκληματικά. Δηλαδή, μόνο στους ομίλους θα έχει μαρκά. Στους ομίλους αρχίζει και μπαίνει το βάρ. Δηλαδή, αυτό τώρα εδώ πέρα που έχω χτυπά ξύλο και λέω, ρε, θα μπορούσα εγώ να προκριθώ με αυτό το πέναλτι. Λέω εγώ, έτσι. Ναι, σωστά. Γιατί να μην το δώσει, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Πάντως, λες εσύ ότι στη ρεβάνς τα πράγματα θα είναι διαφορετικά για τον ΠΑΟΚ και καλύτερα, λες, έτσι. Νίκο, δεν νομίζω, τώρα ήμουν πολύ κακός. Δεν νομίζω να πιάσω την ίδια απόδοση. Θα είμαι λίγο καλύτερος, άμα είμαι λίγο καλύτερος, θα είναι και όλα. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, να πω και το εξής. Θέλω λίγο να σχολιάσω τώρα, εγώ δεν έχω τίποτε κλπ, αλλά... ο Ελ Καντουρί στα πλάγια, ρε φίλε, είναι πέρα. Δεν μπορεί, Νίκο, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, ταχύτητα. Λοιπόν, επειδή έπαιζα την ίδια θέση, Νίκο, εκεί, εγώ φωνάζω συνέχεια παλιμένος, εκεί θέλει γρήγορους παίκτες να μπορείς να κάνεις και αλληλοκαλύψεις, να μπορείς να πάνε να σε μακάρεις πίσω και να κάνεις και μπροστά τη στάση σου και να κάνεις τη διεσδύση σου. Δεν μπορεί ο Ελ Καντουρί, ρε παιδιά, τι να κάνω, δηλαδή. Δηλαδή δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, έτσι, προς εγώ βλέπω αυτό που βλέπω, αυτό λέω, έτσι. Δεν είναι ο παίχτης που θα σε κάνει από τεχνική κατάρτιση, ξέρει 500 κιλά μπάλα, είμαι μαζί σας, πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, αλλά ξέρουμε το ποδόσφαιρο, το σύγχρονο, ο αριστερός, ο χαβ και ο δεξής ο χαβ πρέπει να έχει ταχύτητα και τρεξίματα. Αυτός δεν τα έχει, απλά. Ναι, πάντως να πω και το εξής, επειδή σήμερα δεν ξέρω, είδες κάποια στιγμή το μάτς, εσύ που το βλέπεις, το έβλεπες στο Κοσμοτέ TV, μέσω Κοσμοτέ το βλέπεις? Γιατί στο Open. Στο Open. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μέσα από. Είχε μια εκπομπή. Ναι. Μέχρι το 6ο λεπτό δεν είδα τίποτα. Μετά από το 6ο λεπτό το άρχισε το μάτς. Αυτό. Στο 6ο-7ο λεπτό επανήλθε. Αλλά στα δορυφορικά το Open έπαιζε κανονικά. Απίστευτο. Νικό, στο τηλέφωνο που το έβαλα, το Open, έτσι. Στο Open πάλι. Το έδειχνε κανονικά. Η τηλεόραση έδειχνε το. Αυτό το ντοκιμαντέρ που είχε με αυτόν τον κύριο εκεί πέρα. Ταξίδια, μην... Τα ταξίδια. Ναι, τα ταξίδια. Και εγώ το έβλεπα στο τηλέφωνο. Αλλά 6 λεπτό συνδεθήκαμε. Ορίστε και οι κοριτσάρες μου. Γεια σας. Ελάτε να πείτε μια καλησπέρα. Λοιπόν, Μιχάλη, ναι. Να το εξηγήσουμε στον κόσμο αυτό, ότι λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος δεν μπορέσαν, ναι, να το βγάλουν κανονικά από την αρχή του αγώνα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Τα βλέπανε διαφορετικά. Και όμως, όπως είπες σωστά, δορυφορικά ναι, το έδειχνε το μάτς κανονικά. Κανονικά και με ήχο. Και με ήχο. Ναι. Ωραία. Εντάξει, κάτι άλλο έχουμε να πούμε. Αύριο 2 μήνες στο Focus 103,6. Εκεί θα τα πούμε όλα, παλικάρια μου και κυρίες. Εντάξει, Μιχαλάκη, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό, να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον Μιχάλη τον Λεοντιάδη. Έχουμε να δείξουμε λίγο και τα στιγμιότυπα του Ολυμπιακού, ο οποίος Ολυμπιακός έφερε 1-1 με την Λουντογκόρετς. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός έμεινε και πίσω στο σκορ κλπ. Να δούμε εδώ, υπάρχει η σέντρα, η κεφαλιά, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα. Ένα παιχνίδι το οποίο έγινε σήμερα και αυτό. Εδώ η Λουντογκόρετς χάνει τεράστια ευκαιρία για να κάνει το γκολ. Έτσι, τεράστια ευκαιρία για να προηγηθεί στο σκορ. Αν και προηγήθηκε η Λουντογκόρετς στο σκορ, βέβαια. Θα το δούμε λίγο αργότερα. Οι παίκτες της Λουντογκόρετς δεν ήταν. Ήταν μια ομάδα η οποία κατάφερε να δημιουργήσει προβλήματα στον Ολυμπιακό. Και αυτή, σε όλη αυτή την προσπάθεια την οποία έκανε η Λουντογκόρετς, να πω ότι εδώ κοιτάξτε τη φάση, είναι εκτός περιοχής βέβαια, κανονικά είναι εκτός περιοχής, Καρμανιόλα κινητή εκεί, όπως βλέπετε,
Και εδώ είναι το φάουλ το οποίο θα γίνει. Είμαστε στο 60. Στο 50, συγγνώμη. Το φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί. Ο Ντεσπόντοφ θα είναι ο εκτελεστής. Η μπάλα στα δίχτυα. Και ρίχνουν ευθύνη στον πιτσιρικά. Ότι φταίει κλπ. Ο Ντεσπόντοφ είναι αυτός ο οποίος κάνει το 1-0 στο 50. Και εδώ θα δούμε το σούτ, την προσπάθεια, τις κόντρες και τον γκολ, το 1-1 από τον Καμαρά. 1-1 για τον Ολυμπιακό εδώ, είναι στο 67. Εδώ και πάλι φάσεις από το πρώτο ημίχρονο είμαστε εδώ και πάλι, από το ξεκίνημα του αγώνα, με τις ευκαιρίες που χάθηκαν. Χάθηκαν λοιπόν ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές. Ο Ολυμπιακός 1-1. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα σήμερα στο Καραϊσκάκι. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Ακούσατε και τον Μιχάλη τον Λεωδιάδη. Έχουμε και την δυνατότητα να σχολιάσουμε, πιστεύω, εκτεταμένα και αύριο το βράδυ τον αγώνα. Να θυμίσω μόνο σε όλους σας ότι μαζί μας είναι πάντα η S4 Security, S4 Premium Security Services, κορυφαία εταιρεία security στην Ελλάδα. Μαζί μας είναι η νοσοκόμα στο σπίτι 11311, νούμερο 1 ιατροσηλευτική εταιρεία στην Ελλάδα. Τα ελαστικά Ζάντες Καπίταλης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, είναι την Τζάμπο Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην οδό Μαρίνου Αντίπα, για Ζάντες Λάστιχα. Και για σέρβις του αυτοκινήτου σας στην Δυτική Θεσσαλονίκη, υπερσύγχρονο συνεργείο αυτοκινήτων, City Car Service στα Διαβατά της Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 53. Εδώ θα πω ότι δεν ξέρω αν θα έχουμε σε λίγο δηλώσεις του Λουτσέσκου. Αυτές περιμένω, παιδιά. Αν μπορούμε να δούμε και τις δηλώσεις του Λουτσέσκου, τι ακριβώς δήλωσε, γιατί έχει ενδιαφέρον τι ακριβώς δήλωσε ο Λουτσέσκου μετά τη λήξη του αγώνα. Μόνο να επισημάνω ότι αυτή η φάση του πέναλτι, την οποία μπορούμε να την ξαναδούμε, του πέναλτι του πάνω στον Μπίσεσβαρ στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Εδώ είναι η φάση. Εδώ κοιτάξτε κανονικά. Εδώ βλέπετε ότι ο παίκτης είναι μέσα στην περιοχή και ο πατάει και στο πόδι του αμυντικού επίσης πάνω στη γραμμή. Κοιτάξτε εδώ, γιατί κάποιοι μπορεί να πούνε ότι είναι εκτός περιοχής. Εδώ και τον τραβάει απ' έξω. Εδώ και ακόμη τον τραβάει και είναι μέσα. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι μέσα. Είναι δηλαδή περίπτωση πέναλτι. Ο διαιτητής αφήνει το πλεονέκτημα στον Σφιντέρσκι, ο οποίος σουτάρει και σώζει ο Τάλμποτ, ο τερματοφύλακας, σώζει σε κόρνερ. Είναι η φάση του 92ου λεπτού, την πάσα του Βιερίνια. Πολύ ωραία πάσα, ανάμεσα από δύο, περνάει. Εδώ αρχίζει τον τραβάει, κοιτάξτε εδώ. Δηλαδή μιλάμε πάνω στη γραμμή. Εδώ είναι, παίρνει την μπάλα ο Σφιντέρσκι, σουτάρει. Λέει ο Μιχάλης Λεωδιάδης ότι αν ο Σφιντέρσκι δεν σούταρε, ίσως να έδινε πέναλτι. Εδώ υπάρχει διαμαρτυρία από τον Κούρτιτς και τρώει κάρτα ο νεοαποκτητής παίκτης του ΠΑΟΚ. Εδώ είναι η φάση. Εδώ είναι η φάση. Σώζει ο Τάλμποτ. Ο διαιτητής αφήνει το πλεονέκτημα, αλλά ο κανονισμός λέει ότι από τη στιγμή που δεν μπαίνει γκολ, μπορεί να την γυρίσει τη φάση πίσω και να δώσει πέναλτι. Πώς θα γίνει από ένα σημείο και μετά. Λοιπόν, είναι μια φάση η οποία έχει ιδιαιτερότητες. Και θέλω να δούμε λίγο και τον γκολ που τρώει ο Πασχαλάκης. Το δεύτερο γκολ που τρώει ο Πασχαλάκης. Για να δούμε πώς το έφαγε αυτό το γκολ, ρε παιδιά. Πραγματικά, πώς το έφαγε αυτό το γκολ. Είναι κάτι που εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Εδώ είναι η φάση. Έχει γίνει το 2-0. Όχι, αυτή η παιδιά η φάση είναι άλλη. Εδώ είναι η ευκαιρία του ΠΑΟΚ με τον Καγκάβα. Και το πρώτο σου του Εσίτη και τον Καγκάβα, ο οποίος εδώ είναι η φάση. Εδώ είναι το κόρνερ που εκτελείται με κομπίνα. Και εδώ είναι ο κόουτ. Κοιτάξτε που σουτάρει. Πώς το τρως, ρε αγόρι μου, αυτό εδώ. Πραγματικά. Εδώ, κοιτάξτε εδώ. Η μπάλα δεν βρίσκει σε κανένα. Πάει μέσα και περνάει πάνω από τα χέρια του Πασχαλάκη και τρώει γκολ. Δηλαδή, φοβερό. Απίστευτο. Απίστευτο γκολ τρώει. Είναι το δεύτερο γκολ το οποίο βάζει η Bohemians και εδώ. Ούτε χτύπησε σε κάποιον. Να πεις ότι σε κάποιον χτύπησε κλπ. Είπε ο Πασχαλάκης ότι είχε πολλούς μπροστά του και δεν μπορούσε να δει κλπ. Τι να δεις από τα 30 μέτρα. Τρως γκολ από 30 μέτρα.
Εδώ έχει φοβερή ευθύνη ο Πασχαλάκης στον γκολ αυτό. Δεν το συζητάμε ότι έχει ευθύνη. Και με αυτό τον γκολ πήραν τα πάνω τους ο Κόουτ και η παρέα του, οι παίχτες της Μποέμιας, οι οποίοι έκαναν το 2-0. Και μετά έτρεχε ο Πάουκ να πετύχει γκολ. Και ευτυχώς που έκανε τις αλλαγές, έκανε αργά τις αλλαγές, αλλά πάλι καλά που τις έκανε ο Λουτσέσκου. Θα έπρεπε ίσως από το ημίχρονο να βγάλει παίχτες. Τα είπαμε αυτά. Από το ημίχρονο θα έπρεπε να βγάλει παίχτες. Τους έβγαλε λίγο αργότερα, στο 63 και στο 73, γίνανε οι αλλαγές. Και προς το τέλος μπήκε και ο Σφιντέρσκι. Αλλά όπως και να το κάνουμε, έπρεπε να γίνουν νωρίτερα οι αλλαγές. Λοιπόν, παιδιά, εδώ θα ήθελα λίγο να δούμε αν μπορούμε να έχουμε δηλώσεις τώρα ή σε λίγο από το Control, γιατί το Control πραγματικά ναι, με ειδοποιούν ότι θα έχουμε σε λίγο δηλώσεις. Να τις δούμε τις δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ και επίσης να δω λίγο τι γίνεται γενικά στην πιάτσα, γιατί αυτή τη στιγμή πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να κατηγορήσουν τον ΠΑΟΚ. Α, είπε ο Λουτσέσκου στους παίκτες μετά τη λήξη του αγώνα, δεν με ενδιαφέρει πώς λέει θα έρθει, αλλά εγώ θέλω λέει την πρόκριση, είπε ο Λουτσέσκου. Λοιπόν, αυτό λέει είπε στους παίκτες του. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει λέει πώς θα το κάνουμε κλπ. Αλλά εγώ λέει θέλω, θέλω την, πρόκριση. Για τον Εσίτη είπε ότι δεν έκανε λέει κακό παιχνίδι ο Εσίτη. Κάποιοι από τους παίκτες δεν ήταν ακόμη έτοιμοι. Επομένως η ομάδα που είδατε αποτελούνταν από τους παίκτες που ήταν έτοιμοι. Ο Κούρτιτς και ο Μπίσεσβαρ ήρθαν πριν από 10 μέρες. Ο Κάρλος Φιντέρς είχε αρρωστήσει και έχασε αρκετές μέρες από την προετοιμασία. Δεν είμαι σίγουρα ικανοποιημένος, αλλά αυτή ήταν η λογική που επιλέξαμε την αρχική δεκάδα. Και από μια άποψη λέει είμαι ευχαριστημένος, αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος ότι χάσαμε την αυτοποίθησή μας σε κάποιο διάστημα. Νομίζω ότι λέει επίσης και κάτι άλλο ότι είναι πράγματα που ίσως είναι λογικό να συμβαίνουν τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά πιστεύω ότι με πολλή δουλειά θα βελτιωθούμε και θα τα αλλάξουμε. Σε ένα λεπτό θα έχουμε τις δηλώσεις του Λουτσέσκου, να τις δούμε και σε βίντεο τι ακριβώς είπε. Ενώ έχει παράπονα και ο Ολυμπιακός για την διαιτησία, από ό,τι βλέπω, από ό,τι αλλιεύω τώρα. Έχει παράπονα και ο Ολυμπιακός για τη διαιτησία. Στο δεύτερο ημίχρονο γίναμε ομάδα, είπε ο Μαρτίνς. Προηγήθηκε βέβαια η Λουντογκόρετς. Ισοφάρισε ο Ολυμπιακός. Δεν είναι εύκολα, δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα στη ρεβάνς, να ξέρετε. Ο Ολυμπιακός δύσκολα την έχει, αλλά εντάξει, καταφέρνει ο Θοδωράκης, ο Θοδωρίδης, πάντα καταφέρνει κάτι κάνει και σκοράρει ο Θόδωρος, ο Θοδωρίδης. Με καμιά διαιτησία, με κάνει αυτό, ενδεχομένως να είναι τα πράγματα λίγο διαφορετικά για τον Ολυμπιακό εκεί. Και προσωπικά πιστεύω ότι θα βρούνε άκρη αυτοί. Αυτοί θα βρούνε άκρη. Αυτούς μη τους λυπάσαι. Δεν τους λυπάται κανένας βέβαια, αλλά θα βρούνε άκρη. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ τι κάνει να κερδίσει το δεύτερο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και να ακούσουμε τον Ρασβάν Λουτσέσκου που τον έχουμε. Έτοιμο, έχει γίνει και το σχετικό μοντάζ και μπορούμε να δούμε και να ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ. Αν μπορεί να δώσει μια εξήγηση γιατί ο ΠΑΟΚ βρέθηκε εκτεθειμένος από τους γρήγορους επιθετικούς της Bohemians για 60 λεπτά, αν ήταν λάθος στις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών ή είδε κάποια ατομικά λάθη. If you can give an explanation about PAOK being exposed by the speed of the attacking players of Bohemian for 60 minutes, and if this was a problem of the distance between the lines or individual mistakes that made this aspect a trouble for us today. First of all, that there are no 60 minutes. The game was controlled by us. We started very well. We started with confidence, trying to move the ball and to upset the balance of the opponents. We created two big opportunities, but at this level, when you have these opportunities, you have to score. And in one moment, we lost a little bit the patience of playing as we should have played. And because of these direct balls, we start to play a game in transition. And normally, that when you play in transition, you have to run a lot, 60 meters, 70 meters. So it happened this,
but for both of the teams, because in the same time also us we had our spaces to go in front. Δεν θέλω να μιλήσω και δεν θεωρώ ότι ένα παιχνίδι είναι της διάρκειας των 60 λεπτών. Μιλώντας γενικότερα για το παιχνίδι, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θεωρώ ότι το ελέγξαμε, τουλάχιστον στην αρχή του παιχνιδιού, τα πρώτα λεπτά. Μπήκαμε με αυτοπεποίθηση, με την διάθεση να ελέγξουμε το ρυθμό του παιχνιδιού. Θεωρώ ότι είχαμε και μία-δύο ευκαιρίες, συγγνώμη, για να καταφέρουμε να ανοίξουμε το σκορ. Σε τέτοια παιχνίδια από εκεί και πέρα, αν δεν καταφέρεις να σκοράρεις, θεωρώ ότι χάνεις την αυτοπεποίθησή σου. Είναι φυσιολογικό μετά να μπαίνεις και σε ένα άλλο είδους παιχνιδιού. Θεωρώ ότι το λάθος μας ήταν ότι μπήκαμε σε ένα πολύ πιο άμεσο παιχνίδι με μεταβάσεις συνεχόμενες. Κάτι το οποίο μας οδήγησε στο να έχουμε να καλύψουμε 60 και 70 μέτρα στην άμυνα αλλά και στην επίθεση. Το ίδιο ισχύει όμως και για τον αντίπαλο. Και η Bohemian μπήκε στο ίδιο παιχνίδι και μπήκαμε σε έναν διαφορετικό ρυθμό παιχνιδιού. The second aspect it was that we didn't press well on the lateral sides, leaving the lateral defenders to play long balls. And normally when you play long ball again, you become long as a team. So also this is a reason. But finally, I can tell you that the result is totally unfair because the biggest opportunities and a lot of opportunities from beginning to the end belong to us. Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο μας οδήγησε στο να έχουμε αυτή την απόσταση είναι το γεγονός ότι δεν πιέσαμε σωστά και όπως έπρεπε τους πλάγιους οπισθοφύλακες της αντίπαλης ομάδας. Γεγονός που επέτρεπε στους αντιπάλους να κάνουν μεγάλες μπαλιές, κάτι το οποίο οδηγούσε στο να έχουμε πάλι εμείς μεγάλες αποστάσεις. Βλέποντας όμως τη μεγαλύτερη εικόνα του παιχνιδιού, θεωρώ πως το αποτέλεσμα είναι πέρα για πέρα άδικο. Νομίζω πως τις μεγαλύτερες ευκαιρίες από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα τις είχαμε εμείς και δεν καταφέραμε να τις εκμεταλλευτούμε. Μάλιστα, αυτά είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Προλάβαμε και τον Λουτσέσκου, παίξαμε και τον Λουτσέσκου. Μην ξεχνάτε ότι κάθε μέρα είμαστε μαζί στις 10 η ώρα. Αύριο με πιο καθαρό μυαλό θα τα σχολιάσουμε, θα τα συζητήσουμε όλα. Μην ξεχνάτε, πάντα το θυμάστε. Εδώ είναι Βορράς, Μακεδονία. Αυτό θα θυμάστε πάντα. Καλό βράδυ σε όλους.